Σε, σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε ένα διαφορετικό προϊόν ε, και συγκεκριμένα μία πλαστική ντουλάπα ηλέκτρα της Home Plus Η Home Plus παιδιά είναι ελληνική εταιρεία, δεν το ήξερα αλλά το έμαθα στην πορεία Λοιπόν, ε, για αρχή θα δούμε λίγο τις οδηγίες χρήσεως Στην ουσία τι γίνεται, μέσα το κουτί έχει ένα σωρό διαφορετικά κομμάτια όπως βλέπετε και στην ουσία το κάθε κομμάτι είναι πλαστικό και σου λέει ότι στην ουσία τα πόδια αυτά εδώ έχουν ένα γιου ε, πάνω μπαίνουν στο. Α! Τοποθετούμε τα πόδια γιου στη βάση Α. Στην ουσία το έχουν κάνει έτσι, έχουν βάλει ένα γράμμα στο καθένα. Λοιπόν, ε, πάνω κάτω, παιδιά, αυτές είναι οδηγίες Οι οδηγίες είναι πάρα πολύ λεπτομερές και εντελώς δηλαδή να μην ξέρεις τίποτα, άμα κάτι και τις διαβάσεις και τις καταλάβεις, ε, το, το συναρμολογεί. Αλλά πάμε όμως να δούμε την τουλάπα και να σας πω ποια είναι τα προβλήματα τώρα. Λοιπόν, αυτή η τουλάπα πολυτεστα στα 80-90 ευρώ. Δεν είναι και λίγα, αλλά δεν είναι και πολλά. Λοιπόν, αρχικά αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι... Ε, όταν μου ήρθε το προϊόν η βάση ήταν σπασμένη μισό λεπτό, να εδώ όπως βλέπετε αυτό ήταν σπασμένο αυτό παιδιά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι συνέβη από το courier γιατί από το κατάστημα το οποίο το παρέλαβα το είχαν συσκευάσει πάρα πολύ καλά τέλος πάντων αυτό εδώ ήταν σπασμένο αλλά δεν μπορώ να πω την άκρη τη βρήκαμε από το κατάστημα ήταν Ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμοι και επαγγελματίε. Τους είπα ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και με βοηθήσανε και το, και, και, το... και το, λύσαμε. Πάμε όμως τώρα να δούμε την τουλάπα. Λοιπόν παιδιά, η τουλάπα αυτή είναι προορίζεται σαν αποδικευτικός χώρος για να βάλουμε μέσα σεντόνια και πετσέτες. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στα προβλήματα. Τα προβλήματα δυστυχώς, το πρόβλημα δυστυχώς είναι ότι αφού τη συναρμολόγησα, καταρχήν είναι όλη πλαστική και απλά έχει κλειψάκια που την ουσία τέτοιο, ε, εδώ πέρα, σε αυτή την πλευρά, βλέπουμε ότι κάτι είναι στραβό, τώρα, αυτή η πλευρά είναι στραβή, το ράφι είναι στραβό, αυτή η πλευρά είναι στραβή, δεν ξέρω. Δηλαδή, ε, όπως μπορείτε να το δείτε, υπάρχει εδώ πέρα ένα κενό, το οποίο, ας πούμε, στο πρώτο ράφι εδώ πάνω, δεν υπάρχει ούτε από εδώ, ούτε από εδώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, να, είναι, να, να, κόψανε, να κόψανε το ράφι λίγο στραβό, δεν ξέρω. Είναι, είναι λε. Α πούμε, αυτό το ράφι δεν έχει κάτσει καν καλά. Έχει τόσο μεγάλο κενό εδώ που δεν πιάνει καλά. Τέλο πάντων, δεν ξέρω. σω να είναι και ιδέα μου, βέβαια εδώ πέρα. Α πούμε, εδώ πέρα είναι πιο κοντά από ό,τι εκεί πάνω. σω βέβαια να είναι και ιδέα μου. Λοιπόν, το καλό είναι ότι από κάτω έχει τέσσερα ράφια. Ε, συγγνώμη, έχει τέσσερα πόδια από κάτω. Τα οποία δεν φαίνονται, αλλά μπορούμε να τα δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν τα οποία μπαίνουν έτσι εδώ πέρα, όπως είδαμε και στις οδηγίες. Ε... Αυτή η ντουλάπα, παιδιά, θα μπει μέσα σε μια βεράντα, οπότε δεν με ενδιαφέρει αν θα τη χαλάσει ο καιρός. Είναι το ξέρω ότι δεν πρόκειται να τη χαλάσει ο καιρός. Ε... Τώρα, το πόσο θα αντέξει, δεν έχω ιδέα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι εντελώς ψεύτικη. Εντελώς ψεύτικη δεν είναι σαν ε, τέτοιο σαν υλικό ας πούμε και σαν κατασκευή δεν είναι εντελώ ψευτική, είναι στο ύψος, είναι κάπου στο 1.80, ένα 1.85, ένα 1.90, ένα δηλαδή από ό,τι βλέπω ναι, είναι, είναι 1.85 όσο είμαι και εγώ, να σας τη δείξω και γύρω γύρω. Α, ένα πάρα πολύ καλό που έχει είναι το εξής, ότι μπορείς εδώ πέρα, μπορείς εδώ πέρα να πιάσεις και να τις βάλεις λουκέτο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό, κατά την άποψή μου, γιατί πες ότι πούμε θες να τη βάλεις στο σπίτι σου, σε νοικιαζόμενας, οτιδήποτε, πλακ, του περνάς ένα λουκέτο ή ας πούμε μια λυσίδα από εδώ. Αυτά, αυτά εδώ πέρα κανονικά βιδώνουν, αλλά εγώ να πω την αλήθεια δεν τα έχω βιδώσει ακόμα. Είναι το, το επόμενο πράγμα που θα κάνω. Λοιπόν, και στην ουσία έτσι βλέπετε ότι είναι γύρω γύρω. Α, πάμε από εδώ. Στην ουσία βλέπετε πώς είναι. Εντάξει, δε, 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 δεν τη λες άχρηστη, αλλά για μένα το μεγαλύτερο αρνητικό ήταν ότι... Α, και αυτό παιδιά είναι απίστευτο. Η βάση ήταν σπασμένη εδώ πέρα. Ήταν σπασμένη η βάση εδώ πέρα. Και η... Ε, η σκεπή να το πούμε, η ταράτσα να το πούμε, το πάνω μέρος να το πούμε, παιδιά είχε παρόμοιο σπάσιμο. Αλλά δεν είπα, δεν είπα, εδώ, είχε παρόμοιο σπάσιμο, αλλά δεν είπα τίποτα στο, στο μαγαζί τώρα, γιατί να μην με νομίζουν κιόλα ότι, ότι τους κοροϊδεύω και ίσως άμα την ανοίξω τη, τη βεράντα, ό,τι να είναι, την ε, τουλάπα την να καταφέρω να το βρω. Αλλά δεν νομίζω γιατί ήταν παρόμοιο σπάσιμο, στην ουσία μπαίνει μέσα εδώ πέρα. Δεν είναι ότι, είναι, ότι ήταν σπασμένο κάπου εδώ πάνω, ήταν σπασμένο δυστυχώ κάπου εδώ. Τέλο πάντων, σε γενικέ γραμμέ, για να μην τα πολυλογώ, ε, σαν υλικό φαίνεται στιβαρό. Το πόσο θα είναι δεν ξέρω, αν και εγώ δεν θα βάλω μέσα βάρο. Ε... σαν υλικό φαίνεται εντάξει σαν χώρος έχει πάρα πολύ χώρο και από ό,τι λέει αντέχει το κάθε ράφι μέχρι 25 κιλά βάρος εγώ δεν σκοπεύω να βάλω τόσο πολύ ε... για μένα η εξυπηρέτηση του καταστήματος ήταν άψογη, άκρος επαγγελματική δηλαδή τους πήρα τηλέφωνο, τους εξήγησα ποιο είναι το πρόβλημα και κατευθείαν μου είπαν ε, μην ανησυχείς θα σε εξυπηρετήσουμε εμείς ε, αλλά δυστυχώς και θα κλείσω το αρνητικό ήταν ότι και το κάτω μέρος και το πάνω μέρος ήταν σπασμένα δεν ήταν εντελώ σπασμένα ή ήταν αυτό εδώ το σπάσιμο εδώ άμα θέλει να κάνει φόκους η κάμερα αυτό εδώ το σπασιμο εδω αμα θελει να κανει focus ίσως ας πούμε με, με, λίγο κόλλα από τη μέσα μεριά να λιλότανε αλλά γιατί ας πούμε να συμβαίνει αυτό από τη στιγμή που αγοράζεις κάτι και δεν το αγοράζεις και φτηνά. Είναι, είναι από, τις, ε, ε, από, τη, είναι από την καλύτερη ντουλάπα σε θέμα δημοτικότητας στο Σκρούτζ. Λοιπόν, αλλά εντάξει δεν μπορώ να πω όλα τα προβλήματα λυθήκανε. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε ένα διαφορετικό βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.